από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, που βγάζει κάθε μέρα δελτίο, αλίευσα αυτούς που αναφέρει σαν διασωληνωμένους, για να δούμε αν το ελαφρά ισχύει. Λοιπόν, βλέπετε εκεί πέρα 10 τιμές στο πρώτο διάγραμμα. Μάλιστα. Οι τριπλά εμβολιασμένοι είναι 15,1%. Μάλιστα. Δηλαδή, στην αρχή της χρονιάς ξεκινήσαμε, μπήκε η χρονιά, έχοντας τις ΜΕΘ διασωληνωμένους, από τους οποίους το 15% μόνο ήταν τρίπλο εμβολιασμένοι. Το υπόλοιπο 85% είναι ανακατεμένοι, δίπλο εμβολιασμένοι που πέρασε το εξάμηνο και θεωρούνται λιγμένοι, μόνο εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Όλοι μαζί, ανάκατα. Τώρα δεν μας τους λένε πώς είναι οι ανεμβολίαστοι. Τους ρίχνουν στο ίδιο τσουβάλι με τους μερικά εμβολιασμένους και μας δίνουν ένα σύνολο αχταρμά και μας λένε 15% τριπλά εμβολιασμένοι, πλήρως δηλαδή εμβολιασμένοι, και το 85% όλοι οι άλλοι μαζί. Παρ' όλα αυτά, αν δείτε το πρώτο διάγραμμα, ξεκινάει με 15% στην αρχή της χρονιάς και ανεβαίνει σταδιακά, ανά δύο εβδομάδες έχω πάρει τα νούμερα, και προχτές έχει φτάσει στο 48,5%. Περίπου η μισή διασωληνωμένη στις ΜΕΘ είναι τριπλοεμβολιασμένη. Δεν το λες και ελαφρά αυτό. Οι τριπλοεμβολιασμένοι και μερικοί τετραπλοεμβολιασμένοι, που είναι τα καμάρια του συστήματος και υποτίθεται προστατεύονται και θα περάσουν ελαφρά νόσηση, είναι η μισή πια μέσα στις ΜΕΘ. Συγκεκριμένα 48,5%. Και είναι μια τάση που διαρκώς αυξάνει. Να πω όμως κάτι. Στην αρχή της χρονιάς, το σύνολο όλων των διασωληνωμένων ήταν 650 άτομα. Και τώρα δεν είναι ούτε 200. Έχουν πέσει κάτω και από το 1 τρίτο. Κι όμως, στα πλαίσια γενικής πτώσης, οι πλήρως εμβολιασμένοι αυξάνουν, όπως βλέπετε, ραγδαία. Για δείτε κάτω το πινακάκι, τα δύο μπλε κυκλάκια τι λένε. 545. Ε? 545. Αυτό ήταν στην αρχή της χρονιάς, 545 το σύνολο ανεμβολίαστων και μερικά εμβολιασμένων, και αυτοί τώρα πόσο έχουν πέσει στο κάτω-κάτω μπλε κυκλάκι. 101. Κάτω και από το 1/5. Η ομάδα που περιέχει τους ανεμβολίαστους έπεσε κάτω και από το 1/5. Με δεξιά στα κόκκινα κυκλάκια που είναι 97. Όσοι ήταν, τόσοι είναι. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Βλέπετε λοιπόν, η ομάδα λοιπόν αχταρμάς που πέφτει, σε λόγω πιανού πέφτει. Γιατί πέσανε ραγδαία οι ανεμβολίαστοι. Με την όμικρον οι ανεμβολίαστοι δεν έχουν πρόβλημα. Με τον τουφέκι ψάχνεις κανένα ανεμβολίαστο πια στις ΜΕΘ. Ποιο είναι μάλλον πιο επικίνδυνο, η υποχρεωτικότητα ή το ίδιο το σκεύασμα που σε υποχρεώνουν να κάνεις? Επανέρχομαι στην ερώτηση. Να πω εγώ ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος. Ναι. Αυτός που είναι ενάντια στην υποχρεωτικότητα και δεν έχει ξεκάθαρη θέση απέναντι σε ένα σκεύασμα. Τότε αυτός ο άνθρωπος θα έχει αρπάξει χοντρά και μιλάει μόνον για την υποχρεωτικότητα. Ότι αυτό είναι δηλητήριο και όχι ότι είμαστε ενάντια στην υποχρεωτικότητα. Όλοι οι εξοκοινοβουλευτικοί. Ιδάλλως, κάποιοι έχουν μπει στη Βουλή και δεν το έχουμε μάθει. Όμως, έτσι όπως το λες, κάποιοι τα πήραν για να έχουν, ναι, το αφήγημα έμεσα του Βασιλακόπουλου. Ναι. Μας λέει ότι αυτοί που λένε κατά της υποχρεωτικότητας, μάλλον είναι υπέρ του εμβολίου. Ακριβώς. Τι διδασκόμαστε όλοι οι γιατροί, αλλά μερικοί την ώρα που το ακούνε δεν το παίρνουν χαμπάρι και δεν γράφεται μέσα στον εγκέφαλο, όχι με μελάνι, αλλά χαραγμένο με σουγιά, να μην σβήσει ποτέ, να μην ξεθοριάσει ποτέ, στην ιατρική. Εάν δεν ξέρω κάτι σίγουρα, δεν προχωρώ. Γιατί θα πει ο άλλος, όταν είχαν πρωτοβγεί τα εμβόλια δεν ήξερα και εγώ τίποτα εναντίον και πια και το έκανα αφελώς. Σοβαρά, και είσαι και καθηγητής? Δεν υπάρχει το δεν ήξερα και πήγα. Αυτό το δεν ξέρω και πάμε βουρ, πρώτη φορά το είδα στη ζωή μου. Από συναδέλφους. Πού διδάχτηκες βρε, ότι αν δεν ξέρεις πας και ορμάς? Την ιατρική διδάσκεται ότι αν δεν ξέρεις κάνεις πίσω.